Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι η πρώτη φορά που από αυτό το βήμα κάνω χρήση εντολής των πολιτών που με εμπιστεύθηκαν. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που μου έδωσαν αυτή τη δυνατότητα να προσπαθήσω να φανώ ωφέλιμο στον τόπο. Η πρωτοβουλία αυτή της Βουλής των Ελλήνων δεν αφορά στο γερμανικό λαό. Δεν ήταν αυτός ο υποκινητής της ναζιστικής θηριωδίας. Ούτε κανένας λαός θα μπορούσε να είναι. Τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, οι σκοτεινές δυνάμεις του αβυσαλαίου μίσου, το βωμό του κέρδους ήταν αυτές που εξανάγκασαν τον γερμανό πολίτη να συμμετέχει σε πράξεις πρωτοφανούς βαρβαρότητας για την ιστορία της ανθρωπότητας και ενάντια στη φύση του ανθρώπου. Η σημερινή διαδικασία δεν αποτελεί πράξη διεκδίκησης αποζημιώσεων από τον γερμανικό λαό. Αποτελεί την οφειλόμενη ενέργεια απέναντι στους αδίστακτους κεφαλαιοκράτες που βρίσκονται πίσω από τέτοιου είδους ενέργειες. Άλλωστε, είναι πλέον γνωστό ο ρόλος της ΑΚΒΑ στη Γερμανία και των Ιταλών βιομηχάνων στην Ιταλία πριν από την εκδήλωση των Ναζί και των Φασιστών. Η σημερινή διαδικασία αποτελεί την οφειλόμενη ενέργεια ενάντια στους οικονομικούς οργανισμούς που αποτελούν τη διάδοχη κατάσταση εκείνων που αιματοκύλησαν και λαϊλάτισαν όσους λαούς στάθηκαν όρθιοι απέναντί τους. Αποτελεί την οφειλόμενη ενέργεια απέναντι στους νέους ανθρώπους να αποκαλυφθεί η αλήθεια με τεκμηρίωση και τρόπο ξεκάθαρο, ώστε οι θειασσότες της ναζιστικής θηριωδίας να αποκαλυφθούν, όπως και τα οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω τους. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με εκπληκτικό τρόπο. Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το νέο ναζιστικό κίνημα αποτελεί μια οδυνηρή πραγματικότητα. Αποτελεί ζήτημα ηθικής τάξης η διεκδίκηση της δικαίωσης των θυμάτων και της λαιλασίας που υπέστη η χώρα από την ναζιστική έκφραση του κεφαλαίου. Δεν είναι οι λαοί που επιβουλεύονται τα πλούτη άλλων λαών. Είναι ξεκάθαρα τα οικονομικά κατεστημένα που επιβουλεύονται τα πλούτη των λαών και διαθέτουν τα μέσα να πιθαναγκάζουν τους λαούς σε πράξεις βίας. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το οικονομικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνονται ορισμένοι, αλλά σίγουρα θα φέρει στο φως πτυχές της ιστορίας που θα βοηθήσει τους νέους ανθρώπους της χώρας αυτής, αλλά και άλλων χωρών, να κατανοήσουν το ρόλο του κεφαλαίου διαχρονικά. Και αυτό πράγματι είναι μεγάλο όφελος. Να γίνει κατανοητό ότι ο Γερμανός πολίτης έχει πατρίδα, το γερμανικό κεφάλαιο όχι. Συνεπώς, ό,τι προκύψει από την πρωτοβουλία αυτή της Βουλής των Ελλήνων δεν αφορά στο γερμανό φορολογούμενο εργαζόμενο, αλλά στους απάτριδες κεφαλαιοκράτες. Χρέος λοιπόν της Επιτροπής είναι να διερευνήσει και να αποκαλύψει εκείνους που πραγματικά ωφελήθηκαν, καθώς και τους εδώ συνεργάτες τους, που προνομιακά κατέκτησαν τον πλούτο αυτή της χώρας, διαδεχόμενοι τους κατακτητές σε μια χώρα που οι Ναζί δυστυχώς δεν έχασαν τον πόλεμο. Αυτοί πρέπει να πληρώσουν. Σας ευχαριστώ.